εδώ και αποδεικνύουμε στην πράξη και με νούμερα και όπως αλλιώς θέλουν οι λογιστές να αποστολογούμε, γιατί δεν είμαστε λογιστές, πολιτικοί τι κάνουμε. Και είμαστε σαφείς, είναι ποια κατεύθυνση θέλουμε να έχει πολιτική η χώρα. Και εμείς έχουμε την κατεύθυνση και την πηξίδα μας σταθερά προσανατολισμένη, προς όφελος των ανθρώπων, της εργασίας και της παραγωγής. Και αυτή η κοινωνία της εργασίας και της παραγωγής θέλουμε να έρθει στο προσκήνιο. Και όχι απλώς να έρθει στο κοινωνικό προσκήνιο και στο πολιτικό, αλλά και στο κυβερνητικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να παίξουμε τον κεντροβαρή, τον βασικό ρόλο, και οι δυνάμεις νομίζω ότι είναι πραγματικά πολλές και μεγάλες λαϊκές δυνάμεις που μπορούν αυτό το κίνημα να το κάνουν πραγματικά εξουσία, κυβέρνηση και να το κάνουν αρχή και να δεσπόζει σε όλες τις απόψεις και ιδεολογικά και πολιτικά και κυβερνητικά και σε επίπεδο κοινωνίας. Και το λέω ιδεολογικά, όχι έτσι χάρη με ιδεολογία, το λέω στην κυριολεξία, γιατί βλέπουμε μία στροφή της κοινωνίας, μία αναδίπλωση της κοινωνίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε ακροδεξιές απόψεις που θα μου πείτε είναι κακό, λες ακροδεξιές. Μα είναι φασιστικού τύπου απόψεις, είναι ατόπιστα απόψεις που απομονώνουν τον άνθρωπο, που τον κάνουν απλώς ένα πρόσωπο περιχαραπωμένο στον εαυτό του και διαλύουν την κοινωνία. Αυτή η κοινωνία είναι επικίνδυνη για το δικό της το καλό και για τη δικιά της συνοχή και πρόοδο. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για μια κοινωνία αλληλεγγύη, μια κοινωνία ειρήνης, φιλίας, αγάπης, συναδέρφωσης, μια κοινωνία που ανησυχεί όχι μόνο για τα πεπραγμένα στον τόπο της, αλλά ανησυχεί γιατί δίπλα σκοτώνουν 10-15.000 παιδιά ή βομβαρδίζουν ένα νοσοκομείο, για να είμαστε εξηγημένοι, και σκοτώνουν αρρώστους, γιατρούς, νοσηλευτές και είναι ικανοί να το κατελαφίσουν κιόλας. Αυτό λοιπόν εμείς, η μεγάλη προοδευτική παράταξη, σαφώς και πρέπει να ανησυχεί. Σαφώς και πρέπει να είναι σε εγρήγορη. Σαφώς και πρέπει να τα εμποδίσει αυτά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε και ιδεολογική υπεροχή συνολικά σαν κόμμα και σαν κίνημα. Με αυτά τα λόγια ξεκινήσαμε, πατήσαμε το κουμπί της επανεκκίνησης του κόμματος, της ανασυγκρότησής του, της μεταξέλιξής του και της διαμόρφωσης της πρότασης της σύγχρονης πλέον αριστεράς. Ευχαριστώ.